Live, είμαστε live. Να βάλω το αυτή μέσα από το καπέλο. Αυτή μέσα καπέλο. Αυτή είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να φτιάξετε τους λουκουμάδες. Αν όχι, θα τους φτιάξετε σήμερα. Να τους σιροπιάσετε και να γίνει χαμός. Επίσης, να σας πω ότι άμα φτιάξετε λουκουμάδες και σας περίσσεψαν ένα καλό σύστημα. Ας θα το πω μετά, γιατί ακόμα δεν έχουμε μαζευτεί πολλοί κόσμος. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Χαμός γίνεται. Και στο Instagram και στο Facebook. Από εδώ είναι το Facebook. Από εδώ είναι το Instagram. Οπότε και οι δύο είστε εδώ. Σήμερα θα κάνουμε μία πιο healthy εκδοχή. Θέλουμε να κάνουμε κάτι healthy κυριακάτικο, γιατί θεωρώ ότι πια η Κυριακή έχει καθιερωθεί ως ημέρα της γυμναστικής. Δεν ξέρω αν κάνετε γυμναστική, αλλά σίγουρα θα κάνετε. Θα περπατήσετε. Και γενικά θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μπιφτεκά και κοτόπουλο, γιατί συνήθως οι γυναίκες το παρακάνουνε και δεν τα κάνουν σωστά ή τα παραψύνουνε. Και οι άντρες γενικά τα παρακάνουνε. Οπότε γενικά όλοι το παρακάνετε. Θα σας δείξω πώς ακριβώς μπορείτε να κάνετε τη healthy εκδοχή από τα μπιφτεκά και κοτόπουλο. Επίσης, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο υδατάνθρακα για να συνοδεύσουμε στη συνταγή μας σήμερα. Θα φτιάξουμε πληγούρι. Το πληγούρι ουσιαστικά είναι σπασμένο σιτάρι. Να σας πω ότι και οι διατροφολόγοι και όλος ο κόσμος που μας βλέπει θα σας πούνε και αυτοί ότι το πληγούρι θεωρείται ίσως ο καλύτερος υδατάνθρακας, μαζί με την γλυκοπατάτα, την πατάτα, το ρύζι. Όταν είναι σε pure μορφή και δεν τηγανίζουμε, δεν κάνουμε χαζομάρες, γενικά είναι καταπληκτικός υδατάνθρακας. Εγώ θεωρώ ότι το πληγούρι είναι ο καλύτερος υδατάνθρακας για μένα, γιατί με φουσκώνει, με καλύπτει. Το μόνο αρνητικό που έχει το πληγούρι είναι ότι θέλει αρκετό χρόνο βράσιμο. Οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο σε 10 λεπτά σήμερα το πληγούρι σας να είναι έτοιμο. Κρατήστε το γενικά όλοι οι γυμναστηριάκηδες και γενικά όσοι ασχολείστε με τη διατροφή. Οπότε σήμερα έτσι θα είναι λίγο πιο διατροφικό, πεντανόστιμο το φαγητό μας. Δηλαδή, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάτι που είναι, δεν τρώγεται. Το λέω περισσότερο για αυτούς που ασχολούνται με τη γυμναστική και έχουν βαρεθεί να τρώνε πράγματα που δεν τρώγονται. Σήμερα θα σας αποδείξω ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα υγιεινό γεύμα, πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ θρεπτικό, full σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και λιπαρά στην καλή τους μορφή, χωρίς να στερηθείτε καθόλου γεύση. Δηλαδή θα νιώσετε κανονικά ότι τρώτε ένα street food πολυτελείας και δεν θα νιώσετε καθόλου ότι σας λείπει κάτι. Να δώσω καλημέρα. Ρούλα Βαρσάμι, Μαρίνα Βασιλάτου, Γιάννη Μπορομπόκα, Κωνσταντίνα Σαμαρά, Διάννα Αλεξάκη, Φέη Καραμανάκης, Μάρο Καβάρου, Μαρία Κωνσταντάκη, Ερασμία Κάτω Παύλα Γιώτα, Δήμητρα Μάρκ, Δωρά Κουρουτζού, Σοφία Κουτρέλα, Λένα Λενάκη, Σαβίνα Κώστα 16, είναι το νιου το Λένα Λενάκη, Χρυσαυγή Μπατσούλη, Βαλερή Γιοργαντάς, Μάγδα Καραπαναγιώτου, Μαρία Κανίδη, Easter Ledges, Χριστίνα Γεωργιάλου, μιλάω και στο Facebook και στο Instagram συγχρόνως. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Γράφετε όλοι καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Ζάκυνθε, Μαρία Περφέτο. Τέλεια. Να σας πω αυτό που ήθελα να πω πριν για τους λουκουμάδες. Επειδή που κάνετε λουκουμάδες και σας περισσέψανε και έχουν μείνει στην άκρη, ένας καλός τρόπος για να τους αναζωογονήσετε και να τους δώσετε έτσι ξανά ωραία γεύση. Βάζετε σε ένα τηγανάκι λίγο μέλι με ελάχιστο νερό. Το δίνετε να πάρει μια βράση, να γίνει ένα τύπου σιροπάκι, πετάτε μέσα τους λουκουμάδες, ανακατεύετε για αρκετή ώρα και ουσιαστικά θα καραμελώσουν και θα γίνουν καινούργιοι και δεν θα είναι πανιασμένοι από εχθές. Σε περίπτωση που σας μείνουν κάποιοι λουκουμάδες κάποια φορά, είναι πολύ ωραίος τρόπος. Μπορείτε να ρίξετε και λίγο κανέλα μέσα, μπορείτε να ρίξετε ό,τι σας αρέσει. Γενικά μπορείτε να τους αναζωογονήσετε και να τους κάνετε τελείους. Λοιπόν, 6.600 στο Facebook, 3.142 στο Instagram. Άμα πάμε 10.000, το ξέρετε, δεν ξεκινάμε. Οπότε περιμένουμε άλλους 300. Ελπίζω να έρθουν γρήγορα, γιατί θέλω να πάω να φτιάξω τη συνταγή. 6.7 στο Facebook, 3.166 στο Instagram. Περιμένουμε άλλους 200. Έλα, έλα. 3.187 στο Instagram, 6.7 στο Facebook, περιμένουμε άλλους 100. Άλλους 100, πείτε άλλοι 100. 6.8 στο Facebook, 3.257 στο Instagram. Οπότε φτάσαμε τους 10.000. Μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, 6.9, εντάξει, τους ξεπεράσαμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε 15 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Δεν θέλω να σας κάνω συνταγές όπου θέλουν πολλή ώρα για να γίνουν. Λοιπόν. Θα τα κάνω και τα δύο συγχρόνως. Το μόνο που θα ξεκινήσω με τα μπιφτέκια κοτόπουλο είναι να σουτάρω λίγο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε περίπτωση που δεν βάλετε κρεμμύδι και σκόρδο στα μπιφτέκια δεν είναι ωραία. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην αρχή να τα σουτάρουμε. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι έχω ένα κρεμμυδάκι εδώ. Θα κόψω φέτες, δεν με πειράζει γιατί θα το χτυπήσω μετά στο μίξερ. Εδώ. Και εδώ. Έπεσε λίγο κρεμμύδι κάτω, δεν πειράζει. Και στη συνταγή σας δίνω μία σκελίδα σκόρδο, ενώ θα βάλετε μία, εγώ το λατρεύω το σκόρδο, οπότε θα βάλω 3. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά θεματικό σας, μπορείτε να βάλετε μία, μπορείτε να βάλετε 2, μπορείτε να βάλετε 3 σκελίδες σκόρδο, εξαρτάται με το τι θέλετε. Λοιπόν, έχω 2 τηγανάκια πίσω. Στο ένα θα φτιάξω το πληγούρι μου εδώ και στο άλλο θα φτιάξω τα μπιφτέκια μου. Οπότε, στο πίσω τηγάνι που θα φτιάξω τα μπιφτέκια, θα προσθέσω ελάχιστο ελαιόλαδο, εδώ, ίσα ίσα να υπάρχει. Και θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο να αρχίσω να το σοτάρω. Εδώ. Θέλω να το καραμελώσω, να το κάνω σεξι, να το κάνω ωραίο. Οπότε, κρεμμύδι σκόρδο πάει μέσα και όλα πάνε καλά. Τώρα, στο άλλο το τηγάνι που έχω μπροστά, θα προσθέσω πάλι λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Και όταν λέω λίγο, θα βάλετε 3-4 κουταλιές σούπας, γιατί χρειάζεται λαδάκι το πληγούρι μας. Και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, αυτό είναι το πληγούρι. Το έχετε όλοι στο σπίτι σας, δεν ξέρετε πώς να το χρησιμοποιήσετε. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ψήσετε και κοινόα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, για να την κάνετε ωραία την κοινόα, γιατί συνήθως την κοινόα την κάνετε βραστή, άνοστη και δεν έχει καμία ουσία. Λοιπόν, θέλω να δείτε τι γίνεται στο τηγάνι. Κοιτάξτε γύρω-γύρω. Έχουμε λίγο λαδάκι μέσα και έχουμε κάψει το τηγάνι μας πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα το πληγούρι μας να το σοτάρουμε. Ακριβώς όπως τα κάναμε σε ένα χαλβά. Γιατί και το σινουρδάλι γίνεται από σιτάρι. Οπότε ο χαλβάς όταν τον κάνουμε γίνεται ωραίος μόνο εφόσον σουτάρουμε το σιτάρι. Με αποτέλεσμα το πληγούρι, καθώς το σουτάρουμε εδώ πέρα, μαζί με το ελάχιστο λαδάκι στο καυτό τηγάνι. Να κατέψω λίγο τα κρεμμύδια εδώ. Τέλεια. Παίρνει αρώματα από ξηρούς καρπούς. Δηλαδή στο τέλος το πληγούρι σας θα έχει ελαφριά γεύση από κάσιος, φουντούκι, κουκουνάρι. Όλα αυτοί οι ξηροί καρποί θα δώσουν γεύση, θα δώσουν άρωμα και το πληγούρι σας θα είναι πραγματικά γευστικό. Σε περίπτωση που τρώτε το πληγούρι βραστό, είναι πραγματικά ένας άγευστος υδατάνθρακας. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Θα φέρω την κάμερα λίγο εδώ κοντά, να σας δείξω ακριβώς τι κάνουμε εδώ πέρα και να σας δείξω ότι δεν έχω πολλά λαδάκια. Κοιτάξτε. Εδώ είναι το πληγουράκι μου. Τέλεια. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα από εδώ. Αυτοί είμαστε. Και εδώ πέρα έχω το κρεμμύδι με το σκόρδο που δεν έχει καθόλου λάδι. Το βλέπετε. Θα το κάνω όσο πιο light γίνεται, δηλαδή θα σας δείξω την πιο light εκδοχή που μπορείτε να κάνετε. Το πληγούρι, συνεχίζω να το σοτάρω και γιατί το σοτάρω ακόμα το πληγούρι, γιατί αυτή τη στιγμή καθώς το σοτάρω το μαγειρεύω. Σε περίπτωση που θέλουμε να βράσουμε το πληγούρι, αν το βάλουμε σε ζεστό νερό, μέχρι να βράσει το νερό και όλα τα υπόλοιπα θα πάρει 5-10 λεπτά. Μέχρι να ρίξουμε το πληγούρι και να βράσει τέλει άλλα 20 λεπτά, οπότε θέλουμε κανένα μισά ωράκι για να βράσουμε το πληγούρι. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και δεν είναι εύκολο υδατάνθρακα για να φάμε. Δηλαδή, άμα θέλουμε να φάμε κάποιον υδατάνθρακα, λέμε τώρα ποιο βράζει πληγούρι μου, ρε, αφού γίνεται σε πάρα πολύ ώρα, είναι δύσκολο. Έχετε δίκιο, γι' αυτό το λόγο, σε περίπτωση που σοτάρετε καλά εδώ πέρα, δηλαδή δώσετε 3-4 λεπτά σε καυτό τηγάνι, άμα δεν είναι καυτό τηγάνι θα χρειαστεί παραπάνω. Άμα δώσετε 3-4 λεπτά σε καυτό τηγάνι και αρχίζει να μυρίζει, θα μυρίζει τώρα φουντούκι, αλήθεια σας λέω, το πληγούρι σας ουσιαστικά θα είναι έτοιμο. Γιατί θα το έχουμε ψήσει στο τηγάνι. Δεν θα τρώγεται γιατί χρειάζεται υγρασία, θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Αλλά μειώνουμε το χρόνο στο 1 τρίτο. Δηλαδή τα 2 τρίτα του ψησίματος θα τα κάνουμε εδώ σωτέ. Με αποτέλεσμα το πληγούρι μας να γίνει. Συνεχίζω εδώ σωτάρω το κρεμμύδι, το βλέπετε. Με αποτέλεσμα το πληγούρι μας να γίνει al dente, θα είναι τραγανό και μαλακό την ίδια στιγμή. Δεν θα έχει αυτή την υφή του τρώω κάτι νιανιά βραστό. Και θα γίνει σαν ριζότο. Δηλαδή, ένας τρόπος που μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο ριζότο τύπου με πληγούρι είναι αυτός. Γιατί, άμα στο τέλος προσθέσω λίγο κοτοπουλάκι, λίγο αβοκάντο από πάνω, κάνω μια ωραία σαλάτα superfood. Άμα προσθέσω. Μπορεί να μην θέλω να βάλω ζωική πρωτεΐνη, λίγα μανιτάρια και λίγο αβοκάντο πάλι, το κάνω healthy και vegetarian. Κοιτάξτε εδώ που άρχισε να παίρνει χρώμα το πληγούρι, το βλέπετε. Θέλουμε να πάρει χρώμα όπως ακριβώς θα κάναμε στο χαλβά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τραγανό το πληγούρι, το κάνουμε σεξι, το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο και σχεδόν έχει τελειώσει. Περιμένετε τώρα να δείτε το αστείο του πληγουριού, ο τρόπος του Άκη. Ξαναλέω ότι αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τον κάνετε και στην κοινό. Απλά η κοινό θα χρειαστεί λίγο παραπάνω υγρασία που θα βάλουμε εδώ πέρα. Εμείς βάλαμε πουντί εδώ, μία κούπα αυτή η κουπόνα είναι από το e-shop μας. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, βάλαμε μία κούπα πληγούρι και θα βάλουμε μία κούπα νερό. Σε περίπτωση που κάνουμε κοινόα, βάζουμε μία κούπα κοινόα, τη σοκάρουμε κανονικά και βάζουμε μία μισή κούπα νερό. Εντάξει, βάζουμε λίγο παραπάνω και θα βράσουμε 2-3 λεπτάκια παραπάνω την κοινόα. Γιατί η κοινόα είναι λίγο πιο δύσκολη στο ψήσιμο. Λοιπόν, εδώ πέρα σουτάρω το κρεμμύδι, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που γίνεται. Χωρίς λάδι, έλυξα τίποτα. Ελάχιστο ελαιόλαδο. Στη συνταγή βέβαια που σας δίνω με τα μπιφτέκια και κοτόπουλο βάζω λίγο παραπάνω λαδάκι, αλλά σήμερα θέλω να σας κάνω την πιο healthy εκδοχή. Γιατί γίνεται, θέλω να καραμελώσω το κρεμμύδι για να μπορέσει να γίνει σωστά η συνταγή. Λοιπόν, και ουσιαστικά να τελειώσει το πληγούρι μου μία εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, με το που πάρει ωραίο sexy χρώμα, έτσι όπως είναι, μισό λεπτό και έρχομαι. Έχω βραστό νερό εδώ πέρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε βραστό νερό και έχετε κρύο, θα περιμένετε να βράσει εδώ πέρα. Θα γεμίσω μία κούπα με νερό. Μην φοβηθείτε, θα γίνει ψιλοχαμός γιατί αυτή τη στιγμή το τηγάνι μας καίει υπερβολικά. Θα γίνει ένας ψιλοχαμός, αλλά μην φοβάστε. Κοιτάξτε. Στη συνταγή δίνω ότι βάζουμε έναν κύβο κοτόπουλο. Ξέρω ότι εσείς που προσέχετε τη διατροφή σας δεν βάζετε κύβο. Οπότε θα βάλω λίγο πιπέρι εδώ. Λίγο αλάτι. Και θα βάλω και λίγο ρίγανη εδώ. Συγγνώμη, πνιγικά. Από το πιπέρι ήτανε, επειδή κάει και το πιπέρι με έπνιξε. Λοιπόν, έβαλα τα μυρωδικά μου. Κάει και από το πιπέρι και από τη ρίγανη. Τώρα μυρίζουν όλα. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Σβήνω με νερό. Μην φοβηθείτε. Εδώ. Και με το που σβήσω με νερό και πάρει μία βράση. Εδώ πέρα έχει πάρει κατευθείαν βράση. Γιατί έριξα καυτό νερό. Καπακώνω. Σβήνω τη φωτιά. Βγάζω από τη φωτιά και αφήνω στην άκρη 5 με 10 λεπτάκια μέχρι που να τραβήξει όλο το νερό και το πληγούρι ήταν έτοιμο. Πόσο δύσκολο ήταν. Το πληγούρι αυτό θα είναι κάτι μοναδικό, δεν το έχετε ξαναφάει. Οπότε το αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Όχι, βασικά θα το αφήσω εδώ στην άκρη. Θα κάψω τον πάγκο μου. Οπότε σβήνω αυτή τη φωτιά. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Τέλεια. Και τα κρεμμύδια μου μαζί με το σκόρδο είναι έτοιμα. Πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, μάλλον θα το βάλω εδώ γιατί δεν θέλω να φαίνεται έτσι. Λοιπόν, το πληγούρι μου το βάζω εδώ, κοιτάξτε. Πετσέτα, για να μην καεί ο πάγκος μου. Εδώ και εδώ. Και βάζω το πληγούρι εδώ. Αφήνω στην άκρη, βλέπετε δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά το έχω καπακώσει. Άμα δεν έχετε καπάκι στο σπίτι σας, κλείνετε με μεμβράνη ή καπακώνετε με ένα άλλο τηγάνι από πάνω. Θέλουμε να μείνει υγρασία μέσα για να τραβήξει το πληγούρι. Λοιπόν, το πληγούρι είναι έτοιμο, το αφήνουμε στην άκρη και τα κρεμμύδια μας είναι και αυτά έτοιμα. Εδώ. Χωρίς καθόλου λάδι, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Τι κάνω, παίρνω ένα μίξερ, τώρα αυτό το μεγάλο εδώ, να πάρω το μεγάλο ή το μικρό. Θα πάρω το μεγάλο, δεν πειράζει. Εδώ. Ρίχνω μέσα στο μίξερ, εσείς άμα δεν έχετε μεγάλο θα χρησιμοποιήσετε το μικρό κανονικά. Ρίχνω μέσα στο μίξερ τα κρεμμύδια μαζί με το σκόρδο. Το τηγάνι είναι πεντακάθαρο, κοιτάξτε εδώ. Ούτε λάδι δεν έχει. Οπότε το βάλω πίσω στη φωτιά γιατί θέλω να ψήσω εκεί πέρα τα μπιφτέκια μου. Το βάζω πίσω. Εδώ. Τέλεια. Και έβαλα τα κρεμμύδια μαζί με το σκόρδο στο πολυμηχάνημα. Είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Και στη συνταγή δίνω ότι βάζουμε ψωμί του τόστ. Εγώ σήμερα διάλεξα να βάλω ψωμί ολικής. Κοιτάξτε, ψωμί ολικής με σποράκια μέσα. Οπότε θα το κάνουμε ακόμα πιο υγιεινό. Θα ρίξω μέσα και τα σποράκια. Το ψωμί με τα σποράκια εδώ. Τέλεια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κιμά από στήθος, καλό είναι να βάλετε λίγο λαδάκι. Σε περίπτωση που βάλετε κιμά από μπούτι δεν χρειάζεται να βάλετε λάδι γιατί έχουμε λιπαρά από το μπουτάκι. Εγώ έχω κιμά από στήθος κοτόπουλο εδώ πέρα, οπότε θα προσθέσω λίγο λαδάκι μέσα. Πού είναι το λαδάκι μου, να το. Εδώ. Και γιατί όχι, θα ρίξω και λίγο καπνιστή πάπρικα. Μπορούμε να την ρίξουμε είτε στον κιμά είτε εδώ είτε εκεί. Εγώ θα το ρίξω εδώ κατευθείαν να κάνουμε μια αρωματική πάστα. Λατρεύω την καπνιστή πάπρικα, κατευθείαν μεταμορφώνει το φαγητό μας και νομίζουμε ότι τρώμε κάτι barbecue, κάτι ψητό. Σε περίπτωση που δεν έχετε καπνιστή πάπρικα, θα βάλετε κάποιο άλλο αρωματικό που σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και κάρι μέσα, που είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα έχω μαϊντανό και δυόσμο. Ακόμα το πέρι δεν έχω συνελθεί. Μαϊντανό και δυόσμο. Ή θα το βάλετε μέσα και θα χτυπήσετε λίγο το μείγμα σας, γιατί άμα βγει πράσινη η πάστα, μετά θα βγουν πράσινα τα μπιφτέκια, ή θα το ρίξετε ψιλοκομμένο στο τέλος. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα χτυπήσω στην αρχή όλα αυτά. Και κοιτάξτε εδώ πώς θέλω να γίνουν. Θέλω να γίνουν breadcrumbs. Εδώ πέρα έχει μείνει ένα κομμάτι, θα το χτυπήσω λίγο ακόμα. Θέλω να γίνουν κομματάκια. Άμα το κάνουμε πάστα, στο τέλος δεν θα έχει καλή υφή το μπιφτέκι από κοτόπουλο. Οπότε ξαναβάζω πίσω εδώ. Έλα. Έλα. Τέλεια. Τέλεια. Και τώρα θα ρίξω μέσα και τα μυρωδικά μου. Ξαναλέω ότι όταν βάλουμε τα μυρωδικά δεν χτυπάμε πολλή ώρα. Το γράφω και στη συνταγή, γιατί άμα βάλουμε τα μυρωδικά και χτυπήσουμε πάρα πολλή ώρα, τι θα γίνει? Θα γίνει πράσινη η πάστα μας, οπότε θα βγουν πράσινα τα μπιφτέκια μας. Θέλω μαϊντανό και δυόσμο μου μέσα, εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο μείγμα που έχει γίνει. Τώρα θα μου πείτε αν μπορείτε να βάλετε βρώμη. Μπορείτε να βάλετε βρώμη, απλά η βρώμη να ξέρετε ότι πάντα μα πάντα έχει την ιδιότητα να στεγνώνει τα φαγητά μας. Η βρώμη είναι ένας υδατάνθρακας που στερεί την υγρασία, δεν έχει υγρασία πάνω του. Οπότε με το που του βάλεις υγρασία έχει την τάση να προφάει 3 και 4 φορές την υγρασία του. Με αποτέλεσμα είναι να τρώμε μπιφτέκια που δεν τρώγονται. Μπορείτε να βάλετε βρώμη, να βάλετε σε λιγότερη ποσότητα, αλλά εγώ δεν το συνιστώ. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε ένα ψωμάκι ολικής άλεσης, καταπληκτικό, και ουσιαστικά τα μπιφτέκια σας να γίνουν ωραία. Γενικά είναι πολύ της μόδας να ρίχνουν όλοι βρώμη και τα υπόλοιπα. Απλά χάνει πάρα πολύ μωρέ το φαγητό σε υφή. Δηλαδή, το ψωμάκι δεν έχει τίποτα κακό εφόσον είναι ολικής άλεσης. Απλά το ψωμάκι τι έχει? Έχει ήδη υγρασία μέσα. Οπότε δεν χρειάζεται άλλη υγρασία να πάρει από το κοτόπουλο. Δηλαδή αφυδατώνουμε το κρέας μας για να κάνουμε νόστιμο τον υδατάνθρακα. Και είναι λάθος. Οπότε τώρα θέλω ένα μπολ, θα ρίξω μέσα στο κιμά μου εδώ, όπως είναι. Θα ρίξω μέσα όλο αυτό το υπέροχο μείγμα μυρωδικών που έχω κάνει, που είναι αρκετά healthy. Εντάξει, είπαμε έχουμε ψωμάκι, αλλά είναι ψωμάκι ολικής και έχει μέσα και σποράκια. Νομίζω ότι όλοι έχετε ψωμάκι ολικής στο σπίτι. Εννοείται ότι άμα δεν θέλετε να βάλετε ψωμάκι ολικής και θέλετε να βάλετε κανονικό ψωμάκι, θα βάλετε ένα ψωμάκι, πώς το λένε, ένα ψωμί του τόστ και όλα θα δουλέψουν μια χαρά. Σε περίπτωση που ο κρόκος είναι κάτι που δεν σας αρέσει, θα βάλετε 2 ασπράδια. Σε περίπτωση που όμως θέλετε, θα βάλετε ένα ολόκληρο αυγουλάκι. Εγώ θα βάλω ένα αυγό. Γενικά, εγώ δεν είμαι της υπερβολής, προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι, αλλά θέλω να φάω κάτι νόστιμο. Δηλαδή, δεν συμβιβάζομαι επειδή κάνω διατροφή να φάω κάτι που δεν τρώγεται. Μπορεί να κάνω μία ώρα παραπάνω ελιπτικό, αλήθεια σας λέω, και να φάω όπως ακριβώς μου αρέσει, παρά να φάω κάτι άγευστο και να ταλαιπωριέμαι, να κάθομαι στον καναπέ και να σκέφτομαι τι ωραίο το φαγητό που θα ήταν άμα το είχα κάνει έτσι. Προτιμώ να φάω λίγο παραπάνω και να τρέξω μία ώρα παραπάνω, αλήθεια σας λέω. Και θέλω και εσείς να μπείτε σε αυτή τη λογική. Τώρα εντάξει, αυτό είναι υπερhealthy, δεν είναι ούτε μιλφέι, ούτε τα μπιφτέκια τα κανονικά, είναι super healthy, είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Μακάρι ένας διατροφολόγος ή 2 ή 3 που βλέπαν αυτή τη συνταγή να μας πούνε αν ως αυτό το σημείο έχουμε κάνει κάτι μη healthy. Έχουμε κάνει τα πάντα healthy, έχουμε βάλει 100 γραμμάρια ψωμάκι στο μισό κιλό κιμά. Πού το? Μπράβο. Και το ψωμάκι είναι ολικής. Οπότε ουσιαστικά βγάζοντας 4 με 6 μπιφτέκια, πάει ούτε μία φέτα ψωμί στον κάθε άνθρωπο ολικής, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο σαν γεύμα. Κοιτάξτε εδώ, ανακατεύουμε τα μπιφτέκια μας και θα σας δείξω 2 τρόπους πώς μπορούμε να τα ψήσουμε. Γιατί είτε μπορούμε να τα ψήσουμε κατευθείαν στο τηγάνι, είτε μπορούμε να τα ψήσουμε στο φούρνο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ανακατεύω. Και τώρα αλάτι, πιπέρι, κατά βούληση, βάλτε όσο θέλετε. Εγώ θα βάλω και αλάτι. και πιπέρι, δεν θα το παρακάνω. Θα βάλω αλάτι και πιπέρι να είναι νόστιμο το φαγητό μου. Εντάξει. Και τώρα, άμα αφήσετε στο ψυγείο το μείγμα σας θα σφίξει και όσο περισσότερο αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο, maximum μέχρι 12 ώρες, δεν αφήνουμε παραπάνω και μάμες στο ψυγείο, τόσο πιο νόστιμο θα βγει. Αλλά άμα κάνετε ακριβώς τις οδηγίες μου, κοιτάξτε τι ωραίος σφιχτός που βγήκε ο κιμάς και πόσο ωραίος που φαίνεται. Είναι καταπληκτικός. Τώρα, έχουμε δύο τρόπους για να το ψήσουμε. Ο ένας είναι να κάνουμε μεγάλα μπιφτέκια εδώ, περίπου 150. Ένα, πάμε να ξυλοκοπείς. Από εδώ, έχω ένα, δύο. Περίπου 150 γραμμάρια. Όπου αυτά τα πιφτέκια, επειδή είναι αρκετά χοντρά και αρκετά μεγάλα και έχουμε να ψήσουμε κοτόπουλο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να ψηθούν σε ένα τηγάνι σε μια σχάρα. Εντάξει. Οπότε αυτά πρέπει να τελειώσουμε οπωσδήποτε στο φούρνο. Και υπάρχει η άλλη εναλλακτική, να τα κάνουμε ακριβώς μισά, εδώ, μπιφτεκάκια ουσιαστικά, να τα πλώσουμε και να τα κάνουμε πολύ πιο λεπτά. Κάτσε να το βάλω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και να κάνουμε ένα, δύο ή κάνετε... Πόσα, ή κάνετε 4 μεγάλα ή κάνετε 8 μικρά. Εντάξει, τα 8 μικρά μπορείτε να τα ψήσετε κατευθείαν στο τηγάνι, δεν χρειάζεται φούρνο. Τα μεγάλα πρέπει οπωσδήποτε να τα ψήσετε λίγο στο τηγάνι και μετά να τα ρίξετε στο φούρνο. Αυτό θα κάνω και εγώ. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είμαστε. 2 μεγάλα, 4 μικρά. Βγάζω τα γάντια μου, αν και θα τα χρειαστώ η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε να δούμε τώρα και τις δύο εκδοχές. Λοιπόν, εκδοχή νούμερο 1. Μισό λεπτάκι, εδώ και εδώ. Γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο το θέμα τηγάνι. Σε καμία περίπτωση το τηγάνι δεν είναι ανθυγιεινό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε αυτή τη στιγμή μια σχάρα, αυτό που θα κάναμε είναι να ρίχνουμε τα μπιφτέκια μας πάνω στη σχάρα. Αλλά άμα ρίχνουμε τα μπιφτέκια μας χωρίς να τα λαδώσουμε ελάχιστα πάνω στη σχάρα, θα χάναμε όλο το μπιφτέκι γιατί θα κολλούσε πάνω στη σχάρα μας. Οπότε, τι κάνω. Θέλω να δώσω χρώμα. Το χρώμα θα το δώσω πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε εδώ πόσο λάδι έχω στο λαδερό μου. Το βλέπετε, είναι 2 κουταλιές της σούπας. Με 2 κουταλιές της σούπας θα ψήσω όλα τα πιφτέκια. Ρίχνω πρώτα μία κουταλιά της σούπας εδώ, λάδι. Φροντίζω να πάει παντού στο τηγάνι. Και πρώτα απ' όλα θα βάλω ένα, δύο πιφτέκια. Τα μεγάλα. Εντάξει, τα μικρά θα ψήσω στη συνέχεια κατευθείαν πάνω στο τηγάνι, θα σας δείξω. Λοιπόν. Τα πιφτέκια μας, άμα τα βάλουμε κατευθείαν να τα ψήσουμε στο φούρνο, μισό λεπτάκι λίγο να πλένω τα χέρια μου. Εδώ. Γιατί έπιασα στο κοτόπουλο και μετά θα λέτε έπιασα στο κοτόπουλο και έπιασα όλο το υπόλοιπο σπίτι. Τέλεια. Λοιπόν, σε περίπτωση που πάνε να τα ψήσω 100% στο τηγάνι, τα πιφτέκια που είναι τόσο μεγάλα, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηθούν. Τα κάνουν απ' έξω και από μέσα θα νομά. Σε περίπτωση που τα βάλω κατευθείαν μέσα στο φούρνο, έτσι όπως είναι τα πιφτέκια, δεν θα μπορέσουν να πάρουν ποτέ χρώμα από πάνω και από κάτω και θα είναι σαν φαγητό, καταλαβαίνετε, νοσοκομείο. Οπότε τι κάνω, θα δώσω ελάχιστο χρώμα εδώ. Έρχομαι, τη σπάτουλα μου φτιάχνω. Μισό λεπτάκι, σπάτουλα. Σπάτουλα. Where are you, σπάτουλα? Σπατούλε. Where is the σπατούλε? Έρχομαι, παιδιά. Έρχομαι. Άντε να πούμε την βρήκα. Λοιπόν, σπατουλίτσα. Τέλεια. Αυτή τη σπατούλα θα σας κάνω σήμερα εδώ. Επειδή την έψαχνα πολύ ωραία. Είναι Άκης Πετρετζίκης. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, με το πάρα ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, γυρνάω και από την άλλη. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχουν γίνει τα πιφτέκια. Ένα, δύο. Και ουσιαστικά αυτό θέλω. Θέλω να δώσω ωραίο χρώμα στα πιφτέκια. Καθίστε να δυναμώσω το αρματομάτι γιατί δεν το είχα δυνατό. Τέλεια. Να δώσω ωραίο χρώμα στα πιφτέκια. Με το που δώσω ωραίο χρώμα τα βάζω σε ένα ταψάκι και πετάω στο φούρνο στους 200-220 βαθμούς. Και αυτά, επειδή θα τα δώσω ωραίο χρώμα από πάνω, θα μου πάρουν, άμα τα ψήνω 100% στο φούρνο, ήθελαν 20 λεπτά, 15-20 λεπτά. Τώρα, maximum να θέλουν 8 με 10 λεπτά, δεν θέλουν παραπάνω, στους 200 βαθμούς. Οπότε, παίρνω ένα ταψάκι. Εδώ. Εντάξει, πρέπει να βάλω λίγο λάδι, καταλαβαίνετε, έτσι. Μισό λεπτάκι, έρχομαι. Βουαλά. Τι καλά. Λίγο λαδάκι να γεμίσουμε, με την ευκαιρία. Θα το γεμίσω εδώ πάνω, ώστε άμα πέσει καθόλου να μην πέσει πάνω στη φωτιά. Τέλεια. Ωραία, ένα λάδι. Μανιάτικο το λάδι, παιδιά. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Οχ. Γέμισε το λαδάκι μου. Εντάξει, ήταν αμαρτία να φαίνεται ότι δεν έχω λάδι. Λοιπόν, και τα πιστέκα μου πήραν ωραίο χρώμα, κοιτάξτε. Και εδώ, έτσι όπως είναι, τα βάζω σε ένα ταψάκι. Εγώ θα έβαζα λίγο λαδάκι από πάνω, εσείς δεν θα βάλετε λαδάκι, όπως καταλαβαίνετε μέσα είναι ομάτ, οπότε τι θέλουνε, θέλουν να ψηθούν στο φούρνο. Βάζω στο φούρνο για περίπου 8 λεπτάκια, είναι προθαλασμένο στο φούρνο μου στους 200. Οπότε θα σας αποδείξω ότι σε 8 λεπτά και θα είναι έτοιμα. Τώρα, το τηγάνι μου, όπως βλέπετε, είναι στεγνό. Θα το καθαρίσω. Εδώ. Και πάμε να ψήσουμε τώρα τα υπόλοιπα μπιφτεκάκια, τα μικρά μπιφτεκάκια. Αυτά μπορούμε να τα ψήσουμε 100% στο τηγάνι, γιατί είναι λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Ένα. 2, 3, 4. Εύκολο. Για πείτε. Λοιπόν, όταν είναι τόσο λεπτά τα μπιφτέκια θα χρειαστούν περίπου 2-2,5 λεπτάκια από τη μία πλευρά και 2-2,5 από την άλλη. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Το βλέπετε κι εσείς. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα ακριβώς το πότε ψήνουμε στο φούρνο και το πότε δεν ψήνουμε στο φούρνο. Δηλαδή ήταν αδύνατον τα χοντρά τα μπιφτέκια να ψηθούν μέσα στο τηγάνι. Ακόμα και στη σχάρα, όταν βάζουμε τόσα χοντρά μπιφτέκια να τα ψήσουμε στη σχάρα, ειλικρινά το απ' έξω το καγκανιάζουμε, το παραψήνουμε για να ψηθεί το εσωτερικό. Είναι αμαρτία. Κάντε μικρά τα μπιφτεκάκια και ψήστε πάνω στη σχάρα. Αλλιώς, άμα τα κάνουμε χοντρά, πάντα δίνουμε χρώμα και καλό να τελειώσουμε στο φούρνο για να κρατήσει τα ζουμιά του το φαγητό. Να είναι νόστιμο, να μην αφυδατωθεί και ουσιαστικά να κρατήσει όλα τα θρεπτικά συστατικά του. Δηλαδή, υποτίθεται ότι όταν κάνεις μπιφτέκια κοτόπουλο, τα κάνεις γιατί προσέχεις τη διατροφή σου. Σωστά. Άμα να προσέξεις τη διατροφή σου και ουσιαστικά να χαλάσεις όλη την πρωτεΐνη που υπάρχει, γιατί άμα παραψήσεις την πρωτεΐνη, καταλαβαίνετε πως η πρωτεΐνη χαλάει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το λαδάκι που έχω βάλει είναι ελάχιστο. Η αλήθεια είναι πως ζητάει λίγο ακόμα λαδάκι το μπιφτεκάκι εδώ πέρα. Μπορεί και να το βάλω. Εδώ. Μία κουταλιά τη σούπα σαβαλά. Αλλά είναι ελαιόλαδο. Τώρα θα μου πείτε ναι, αλλά το τηγανίζουμε. Εντάξει, μην μου το πείτε. Λοιπόν, γυρνάω από την άλλη πλευρά, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, άμα είναι λεπτά τα μπιφτεκάκια, πόσο ωραία που ψήνονται και πόσο ωραία που θα γίνουν. Εδώ είναι. Τώρα θα μου πείτε, Άκη, όταν δοκίμασα μπιφτέκια, εμένα μου σπάγανε, Άκη το ένα, Άκη το άλλο. Εγώ θέλω να σας αποδείξω τώρα, καθίστε να βάλω και το χρόνο. 5 λεπτά, ότι σε 5 λεπτά θα είναι όλα έτοιμα. Και αυτά θα είναι έτοιμα και στο φούρνο θα είναι έτοιμα. Βάλαμε χρόνο, οπότε τώρα πρέπει να καλύψω 5 λεπτά τηλεοπτικό και να αρχίζω να σας λέω πράγματα. Γιατί δεν έχω έτοιμο μπιφτέκια. Πώς θα τα κάνω εκείνη την ώρα. Αλλά τι ήθελα να κάνω. Ήθελα να σας δείξω ότι σε όλο το live ουσιαστικά θα φτιάξω. Μπορούσα να φτιάξω 8 μπιφτέκια, αλλά θα φτιάξω 2 μεγάλα, 4 μικρά. Άρα 6 μπιφτέκια για άλλα τα γούστα. Plus ότι έχουμε φτιάξει και αυτό. Εδώ. Και μεταξύ δεν λερώσαμε και καθόλου την κουζίνα. Το βλέπετε έτσι. Μόνο ένα μιξεράκι λερώσαμε. Και κοιτάξτε εδώ, να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια, η πληγουράρα μας. Εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει πιο φανταστικός υδατάρχης. Εγώ βάλα και λίγο ρίγανη, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, απορροφήθηκε όλο το νερό. Δεν υπάρχει σταγόνα νερού. Οι γυμναστηριάκοι δεν θα με λατρέψουν γιατί το πληγούρι το αγαπάνε, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν νόστιμο. Θεωρούν ότι είναι το πιο έτσι άγευστο, ο πιο άγευστος υδατάνθρακας που υπάρχει και από γεύση. Okay. Θα σας είπα, το μόνο που χρειάζεται είναι να το ξεκουράσετε λίγο στην άκρη και να τραβήξετε τα υγρά του. Το λατρεύω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αντικειμενικά, σου βγάζει λες και τρως φουντούκι, πραλίνα φουντουκιού. Γίνεται σαν φουντούκι, ένα περίεργο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μην πείτε τίποτα που τρώω από μέσα. Είναι το μισό για το τωρινό γεύμα, εδώ, και το μισό για το μεσημεριανό μου. Εγώ έχω ξυπνήσει στις 5, οπότε αυτό είναι πρόγευμα. Δύο μεριδάδες. Και δεν υπάρχει, πολύ χαρούμενος, γιατί άμα έχετε λίγο πληγουλάκι στο σπίτι, όχι το κάνετε. Το μόνο που θέλω είναι να βάλετε λίγο λαδάκι στην αρχή. Μην το λυπηθείτε το λάδι στην αρχή, γιατί μετά θα βγει άγευστο. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ, να δούμε τι γίνεται. Θα γυρνάω λίγο από την άλλη, ξανά. Να σιγουρευτώ ότι ψήθηκαν. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και από τη στιγμή που μιλάει μας θέλουμε άλλα 3 λεπτά. Έχω πάει με χρόνο, έχω βάλει το χρόνο μου. Οπότε δεν θα βγω ψεύτης, ακριβώς αυτό που σας είπα θα κάνουμε. Τώρα, άμα βάζαμε πάρα πολύ λάδι στο τηγάνι και τα ψήναμε σε πάρα πολύ λάδι, εννοείται πως τώρα θα ήταν έτοιμα. Απλά τώρα το τηγάνι μου είναι στενό, λειτουργεί σαν κρεπιέρα, οπότε αργεί να τα ψήσει. Ενώ άμα είχαμε πάρα πολύ λάδι μέσα, τα ψινόντουσαν πολύ πιο γρήγορα. Τα πιφτέκια μου είναι μέσα στο φούρνο τα άλλα. Όλα πηγαίνουν καλά. Και περιμένουμε 2-3 λεπτά και να περάσουν και να σερβίρουμε. Όση ώρα περιμένουμε να γίνουν τα πιφτέκια, πρώτη φορά κάνω τηλεοπτικό χρόνο, πώς το λένε, δεν τον καλύπτω τηλεοπτικά, αλλά δεν πειράζει. Γιατί θα βρω τρόπο να το γεμίσω. Θα αρχίσω να φτιάχνω το πιάτο μου εδώ. Λοιπόν, πλιγουράκι εδώ. Ζορτάκι. Έχω λίγα ντοματίνια, είναι πλημμένα, μην πείτε τίποτα από το σχόλιο κάτω, πλύνε τα ντοματίνια σου, τα έχω πλύνει. Ναι, λίγα ντοματίνια εδώ. Λίγα φρέσκα μυρωδικά. Τα μπιφτέκια μου είναι έτοιμα. Τα βγάζω, αυτά. Και για τον λόγο του αληθές, να μην σας κοροϊδεύω, πρέπει να σας κόψω ένα. Πού να το κόψω, Παναγία μου. Καλύτερος, το κόψω εδώ. Λοιπόν, παίρνω κόβω 100% ψημένο. Το βλέπετε. Οπότε, ένα, 2, 3, 4 θα έβαζα, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν 2. Εδώ. Και να βγάλουμε και τα πιφτέκια από το φούρνο, τα άλλα, για να σας δείξω ότι και αυτά είναι έτοιμα. Γιατί δεν χρειάζονται πολλή ώρα. Εδώ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν 200 βαθμούς, 6 με 8 λεπτάκια και είναι έτοιμα και αυτά. Λοιπόν, και ουσιαστικά φτιάξαμε μία φαγητάρα που μία της δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ θα κάνω λίγο τη γουρνιά μου. Με το που κλείσουμε το βίντεο θα προσθέσω λίγο barbecue sauce, γιατί μου αρέσει. Εσείς άμα θέλετε μην τη βάζετε, γιατί προσέχετε τη διατροφή σας. Οπότε είναι μία καταπληκτική συνταγή. Και επειδή θέλω να αρχίσετε να συμπληρώνετε τη θήκη σας, σας έχω πει πάρτε μία θήκη, βάλτε μέσα τα μαχαίρια σας και όλα στα εργαλεία. Σήμερα το δώρο που θα κάνουμε θα είναι μία σπατουλίτσα. Το επόμενο δώρο. Σπατουλίτσα Άκης Πετρετζίκης, δεν υπάρχει, καταπληκτική για μια ζωή, από το e-shop μας. Οπότε θα κάνω post τα πιφτεκάκια στο Instagram, από κάτω θα γράψετε Άκης e-shop, σκέτο, χωρίς .com, μία λέξη, και κάτω από το live του Facebook θα γράψετε Άκης e-shop. Λοιπόν, τα πιφτεκάκια είναι μοναδικά, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, έχει κρατήσει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το πληγούρι μας είναι μοναδικό. Και αυτό που θα κάνω εγώ είναι, άμα θέλετε το κάνετε εσείς, άμα θέλετε όχι. Εγώ πάντα συνηθίζω να ρίχνω μια σταγιά ελαιόλαδο πάνω από το φαγητό μου, γιατί μου αρέσει το άρωμα από το λάδι, και βέβαια το ελαιόλαδο δεν είναι φάρμακο. Έχει θερμίδες, αλλά το βάζω. Φιλάκια πολλά, ραντεβού το βράδυ. Το βράδυ θα κάνουμε γουρουνιά. Σκέφτομαι να κάνω κάτι πάρα πολύ έτσι σεξι. Θα το κάνω. Άσχετα που είναι βράδυ, θα το κάνω. Το αποφάσισα. Μετά από αυτή τη συνταγή που ήταν πάρα πολύ light, νομίζω ότι το αξίζω. Φιλάκια πολλά και ραντεβού το βράδυ. Γεια!